Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της mini σειράς για το debugging, που είναι να κάνουμε debugging με το PyCharm. Το PyCharm, όπως λέγαμε, έτσι είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού, ένα IDE. Και τα περιβάλλοντα προγραμματισμού πάντοτε έχουν ένα μηχανισμό debugging. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο προσφέρουν τα περιβάλλοντα προγραμματισμού, δηλαδή ο μηχανισμός για το debugging. Με αυτό τι κάνουμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε παύση στην εκτέλεση του προγράμματος και έπειτα να τρέχουμε βήμα-βήμα τον κώδικα παρακολουθώντας τις τιμές των μεταβλητών. Ωραία, θα το μελετήσουμε γιατί στην ουσία πατάς κάτι κουμπάκι από εδώ, κάτι κουμπάκι από εκεί. Οπότε θα το μελετήσουμε μέσω μιας άσκησης. Εντάξει, για να δω την άσκηση, ο προγραμματιστής λέει θέλει να διαβάσει 3 ακέρους από την είσοδο. Ωραία, να βρει το μεγαλύτερο από αυτούς στο νι και έπειτα να τυπώσει τα τετράγωνα όλων των αριθμών από το 1 έως και το νι. Ωστόσο, το πρόγραμμα έβγαλε λάθος, να βοηθήσουμε τον προγραμματιστή να βρει τα λάθη. Πάμε λοιπόν εδώ στο PyCharm, το προγραμματάκι είναι αυτό εδώ. Αν το τρέξω το προγραμματάκι, εντάξει, μάλλον μισό λεπτό, να το τρέξω το προγραμματάκι που λες, μου λέει δώσε τους αριθμούς, πατάω από εδώ, πατάω από εκεί, πατάω από εδώ δίπλα και το πρόγραμμα έχει σκάσει. Τώρα, θα μελετήσουμε τον μηχανισμό debugging που τι είναι στην ουσία. Λέμε, υποπτευόμαστε που μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και πατάμε ανάμεσα στην αναμεσάδα, ανάμεσα στους αριθμούς που έχει εδώ πέρα και επίσης γραμμές κώδικα. Αν πατήσεις την αναμεσάδα θα παρατηρήσεις ότι βγαίνουν αυτά τα κόκκινα κολοκύθια. Αυτά τα κόκκινα κολοκύθια είναι τα breakpoints. Βάζεις ένα breakpoint κάνοντας μία φορά κλικ και αφαιρείς ένα breakpoint, κάνεις δεύτερη φορά κλικ. Εδώ τώρα εσύ υποπτεύεσαι που υπάρχει το πρόβλημα στο κώδικά σου. Συνεπώς, στο σημείο αυτό εδώ πηγαίνεις και βάζεις ένα breakpoint. Αν υποπτεύεσαι ότι είναι σε 2-3 σημεία, βάζεις 2-3 breakpoints. Το σημαντικό όμως είναι το εξής τώρα. Όταν βάλεις ένα breakpoint, και εδώ τώρα πηγαίνω και βάζω ένα breakpoint στην πρώτη εντολή στην ουσία που τρέχει στο πρόγραμμά μου, αμέσως μετά πάμε εδώ πάνω δεξιά να παρατηρήσουμε ότι έχει ένα κουμπάκι δίπλα στο play το οποίο λέει debug. Οπότε το πατάμε το debug. Προσοχή εδώ πέρα στο όνομα του προγράμματος να είναι η άσκηση στην οποία δουλεύουμε, δηλαδή το αρχαίο κώδικα το οποίο δουλεύουμε. Και αυτό εδώ πέρα το έχεις παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι όταν κάνουμε το πρώτο run μπαίνει. Στην ουσία μπαίνει πάνω δεξιά εδώ σε αυτό το πλαίσιο το όνομα του προγράμματος στο οποίο τρέχουμε. Τώρα, εδώ πέρα το έτρεξα και θέλω να δεις, πάτησα το ζουζούνι αυτό εδώ το κουμπάκι και θέλω να παρατηρήσεις ότι το κάτω μέρος της οθόνης άλλαξε, είναι κάπως διαφορετικό, εντάξει. Αυτό εδώ να το σβήσω μόνο, εντάξει, γιατί δεν θα σου έχει βγει. Θα είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, για να παρατηρήσουμε τι γίνεται εδώ. Εδώ καταρχάς δεν βλέπουμε και πολλά. Υπάρχει ένα τέτοιο special variables το οποίο λέει εδώ ότι υπάρχουν κάτι μεταβλητές στις οποίες δεν τις έχουμε μάθει ακόμα τι κάνουν και έτσι θα το κλείσω και δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το εξής, ότι πάνω αριστερά υπάρχει ο debugger που είναι αυτή εδώ η οθόνη και υπάρχει και η κονσόλα. Η κονσόλα είναι η κλασική αυτή την οποία δουλεύουμε πάντα, αλλά θέλω να παρατηρήσω ότι μου έχει βγάλει αυτό το μεγαλύτερο, το οποίο είναι το prompt, δηλαδή η προτροπή του να πληκτρολογήσουμε κάτι και αμέσως να ερμηνευτεί η τιμή του. Δηλαδή, αν πάω εδώ πέρα και βάλω όποια expression θέλω, θα υπολογιστεί και θα έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορώ να το παρατηρήσω. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, στο πρόγραμμά μου δεν έχει οριστεί καν κάποια μεταβλητή. Αν βάλω το χ, μου λέει, ας πούμε, ότι δεν έχει οριστεί ακόμα και είναι λογικό γιατί δεν έχει τρέξει ακόμα αυτή η εντολή. Τώρα, γυρνάμε πάλι πίσω ότι αυτή τη στιγμή έχω βάλει το breakpoint και είναι σε αυτήν την εντολή, η οποία δεν έχει τρέξει ακόμα. Και βλέπουμε λίγο αυτά εδώ τα κουμπάκια, εντάξει. Αυτό εδώ το κουμπάκι, το πρώτο λέγεται step over. Και το step over τι κάνει, κάνει το εξής. Τρέχει την εντολή στην οποία βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, αν πατήσω εδώ το step over, τότε παρατηρήσω ότι μου βγάζει την προτροπή για να κάνω την εισαγωγή. Έχει αλλάξει εδώ το prompt. Και εδώ πέρα μπορώ να πληκτρολογήσω την είσοδο την οποία θα πληκτρολογήσω κανονικά. Το καταπληκτικό βέβαια είναι ότι εδώ ακριβώς δεξιά από την εντολή, πλέον το PyCharm με βοηθάει να παρατηρήσω τις τιμές των μεταβλητών. Δηλαδή μου λέει το χ είναι το 5 και μάλιστα είναι το string 5. Και τώρα ήδη έχω καταλάβει ότι το πρώτο bug που υπάρχει είναι αυτό εδώ, έτσι. Γιατί εγώ ήθελα να βάλω έναν αριθμό και αυτή τη στιγμή έχει μπει ένα string. Άρα αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά να συνεχίσουμε λίγο να δούμε λίγο αυτά τα κουμπάκια. Ότι τώρα αν ξαναπατήσω το step over, τώρα το μπλαβισμένο ότι μου έχει κάνει μπλε αυτήν εδώ τη γραμμή είναι ότι μου λέει ότι η εκτέλεση βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε αν ξαναπατήσω το step over θα τρέξει στην ουσία αυτή η εντολή, θα μου πει δώσε έναν αριθμό, του δίνω έναν αριθμό και αμέσως μετά πάει στην επόμενη εντολή. Νομίζω το πιάσες. Πατάω το step over, μου λέει δώσε έναν αριθμό, πατάω το 3 και αμέσως μετά συνεχίζουμε στην επόμενη εντολή.
παρατήρησε πάλι εδώ, σε παρακαλώ, έτσι, ότι το PyCharm μου έχει βάλει οι μεταβλητές που έχουν οριστεί μέχρι στιγμής τι τιμές έχουν. Αν γυρίσουμε επίσης τώρα εδώ στο debugger, οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μου εμφανίζονται εδώ. Και μάλιστα μου λέει ότι αυτές οι μεταβλητές είναι strings. Εντάξει, το παρατηρείς. Άρα ήδη έχω βρει το πρώτο λάθος, το οποίο θα διορθώσω αμέσως μετά. Τώρα, μάλλον όχι, ας το διορθώσω. Αφού το βρήκα το λάθος, έτσι, να το διορθώσω, πρέπει να κάνουμε τη μετατροπή μας του input το οποίο έχει βάλει ο χρήστης σε ακέρο. Ωραία, άρα λοιπόν, έκανα αυτές εδώ τις μετατροπές και τώρα όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, εντάξει. Τώρα, πατάω πάλι το κόκκινο κουμπάκι, το βγάζω, το σταματάω, το debugger, το τρέχω και αμέσως μετά αρχίζω να κάνω πάλι έλεγχο του προγραμματός μου. Δηλαδή, αν βάλω το 1, το 3 και το 4, τότε παρατήρησα ότι μου έχει βγάλει τα τετράγωνα αριθμών από το 0, 1, 4, 9. Δηλαδή, πάλι δεν δουλεύει σωστά, γιατί είπαμε ότι ήθελε να μου εμφανίσει τα τετράγωνα αριθμών από το 1 έως και το νι. Εντάξει, το πρόβλημα είναι στα όρια του loop, έτσι, νομίζω είναι εμφανές. Αλλά παρόλα αυτά, πες ότι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, ας πούμε, και οπότε πηγαίνω εδώ πέρα και βάζω πάλι ένα κόκκινο τέτοιο, ένα breakpoint, και αμέσως μετά πατάω το κουμπάκι. Όπως βλέπεις τώρα, μου λέει να δώσω τους αριθμούς πάλι. Πάω και βάζω τους αριθμούς. Θα βάλω το 2, θα βάλω και το 3. Και αμέσως μετά φτάνουμε στο σημείο αυτό εδώ, το οποίο είναι κρίσιμο, εντάξει. Το μέγιστο τον υπολόγισε σωστά το πρόγραμμα, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πάω και θα πατήσω step over. Και άμεσως, για να την τρέξει αυτή την εντολή κανονικά, και αμέσως μετά τώρα πάμε στο loop, εντάξει, και στο loop τώρα πατάω πάλι step over, δηλαδή να πάει στην επόμενη εντολή. Μου λέει ότι το i είναι ίσο με το 0, πατάω πάλι το step over και μου λέει ότι το τετράγωνο είναι ίσο με το 0, ήδη έχω καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι με τα όρια του loop, δηλαδή η πρώτη τιμή η οποία υπάρχει είναι το 1 στην πραγματικότητα και όχι το 0. Αλλά τώρα να το συνεχίζω να το τρέχω, βάζω το print. Πρόσεξε τώρα, έκανε το print και το print γίνεται στην κονσόλα. Αν γυρίσουμε δηλαδή στην κονσόλα, έχει βγει αυτό εδώ πέρα το μηδενικό. Εντάξει. Συνεχίζω τώρα με την εκτέλεση κανονικά. Πατάω το βελάκι, το i γίνεται ίσο με το 1. Παρατήρησε ότι σου άλλαξε και την τιμή. Αμέσως μετά το square γίνεται ίσο με το 1 και παρατήρησε ότι σου άλλαξε την τιμή. Το τυπώνω, τυπώνεται στην κονσόλα και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει. Το 2, το 3 και εδώ πέρα σταματάει μάλλον το πρόγραμμα. Το μέγιστο ήταν το 3, άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να αλλάξω τα όρια του loop. Συνεπώς αυτό πρέπει να το κάνω 1 και νη συν 1. Τώρα, συνεχίζουμε λίγο γιατί υπάρχει και άλλη λειτουργικότητα στο debugger, έτσι. Και τώρα, όπως συζητήσαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, όταν έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα πολύ σωστό, πρέπει να ελέγχουμε ότι δουλεύει σωστά με οποιοδήποτε συνδυασμό εισόδων τον οποίο θα βάλει ο χρήστης. Δηλαδή, αν βάλω το 1, το 2, το 3 θα τρέξει τέλος πάντων, αν βάλω το 2, 3, 1 θα τρέξει, αν βάλω το 3, 2, 1, σκέφτομαι συνδυασμούς και λέω, έστω ότι ο μεγαλύτερος είναι ο πρώτος, το βρίσκει, έστω ότι ο μεγαλύτερος είναι ο δεύτερος, το βρίσκει, έστω ότι ο μεγαλύτερος είναι ο τρίτος, το βρίσκει, και αμέσως μετά σκέφτομαι και άλλους συνδυασμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βάλω το 3, το 3 και το 1, βρίσκει ότι το μεγαλύτερο είναι το 3. Και η απάντηση είναι ότι δεν το βρίσκει σωστά, γιατί το πρόγραμμά μας έχει ένα λάθος εκεί πέρα, η συνάρτηση δηλαδή δεν δουλεύει σωστά. Έχει κάποιο bug η συνάρτηση. Άρα λοιπόν τώρα τι θα κάνω, θα πάω πάλι και θα βάλω ένα breakpoint στο σημείο το οποίο με ενδιαφέρει. Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και breakpoint εδώ, δηλαδή μέσα σε μια εντολή της συνάρτησης να σταματήσει. Αλλά επίσης μπορώ να βάλω και ένα breakpoint για να σου εδώ για να σου δείξω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει να το καταλάβεις. Εντάξει, πατάω που λες πάλι εδώ πέρα το debug, μου βγάζει να δώσω τους αριθμούς, βάζω 1, 3 και 3, μάλλον, όχι δεν θα βάλω, sorry. Δεν θα βάλω 1, 3 και 3, να βάλουμε αυτό το οποίο δεν δούλεψε, έτσι, για να το παρατηρήσουμε. Πηγαίνω και βάζω 3, 3 και 1. Και τώρα έχουν μπει αυτές οι τιμές κανονικά και βρισκόμαστε στο σημείο που θα κληθεί η συνάρτηση. Εδώ τώρα υπάρχει αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο λέει step into. Το step into τι κάνει, πηγαίνει και μπαίνει μέσα στη συνάρτηση. Αν το πατήσω, ενώ το step over δηλαδή δεν θα μπει στη συνάρτηση, θα τρέξει η συνάρτηση και θα έχουμε το αποτέλεσμα κατευθείαν, το step into όμως θα μπει μέσα στη συνάρτηση. Το παρατηρείς. Κοίτα εδώ τώρα ομορφιά. Πάνω ψηλά σου έχει βάλει τις τιμές των ορισμάτων. Κατάλαβες. Άρα εδώ πάλι τώρα μπορώ να κάνω step over. Κάνω step over ας πούμε. Και παρατηρώ ότι τσέκαρε αν το χ είναι μεγαλύτερο του ψ και επίσης το χ είναι μεγαλύτερο του z. Και έχουμε το χ είναι 3, το ψ είναι 3. Το 3 δεν είναι μεγαλύτερο του 3. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα μου επιστρέφει false. Αν παρατηρήσεις κιόλας εδώ, μου βγάζει και το expression τι τιμή έχει. Μπούλε ότι είναι false ας πούμε εδώ και εδώ επίσης θα μου βγάλει ότι είναι true το δεξιμέρος και οπότε μπορώ να κάνω τις παρατηρήσεις μου.
Επίσης όμως μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Αυτή τη στιγμή μέσα στη συνάρτηση που βρισκόμαστε, αν γυρίσουμε πάλι στο debugger, θα παρατηρήσουμε ότι μου έχει αυτές εδώ τις τιμές. Μπορούμε να πατήσουμε και αυτό εδώ το κουμπάκι, εντάξει, το οποίο είναι κάτι σαν calculator, και στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε οποιαδήποτε έκφραση και αυτή η έκφραση αμέσως μετά να υπολογιστεί και να έχουμε το αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως είναι εξωτερικό, εξαιρετικό. Επίσης μπορούμε να πάμε εδώ και να προσθέσουμε μια παράσταση, εντάξει, δηλαδή μπορώ να βάλω ας πούμε μια παράσταση κανονικά και αυτή η παράσταση να την υπολογίζει συνεχώς, εντάξει. Βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτό το άθροισμα είναι με το 7. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό το άθροισμα για το debugging το οποίο κάνω, αλλά θέλω να παρατηρήσω ότι μπορούμε να προσθέτουμε expressions με τον τρόπο αυτόν εδώ. Τώρα, κάτι ακόμα, νομίζω έχουμε βρει ποιο είναι το λάθος. Το λάθος είναι ότι θέλω να ελέγξω ποιο είναι ο μέγιστος και αμέσως μετά πηγαίνω και ελέγχω ότι είναι μεγαλύτερο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα λογικό λάθος. Και έτσι έκανα και αυτήν εδώ τη διόρθωση στον κώδικα. Το σταματάω που λες πάλι το πρόγραμμά μου και τώρα βέβαια όλα θα πάνε πια καλά, εντάξει. Θα αφαιρέσω και το breakpoint και τη διαδικασία του debugging έχει πλέον πρακτικά ολοκληρωθεί. Ένα τελευταίο σχόλιο το οποίο θέλω μόνο να κάνω για να κλείσουμε τη διαδικασία του debugging είναι το εξής. Το αφήνουμε λίγο αυτό εδώ, πάω πίσω στην κονσόλα. Εδώ στην κονσόλα θα του κάνω τώρα το step over. Ωραία, θα του βάλω έναν αριθμό, αμέσως μετά θα κάνω πάλι step over, θα του βάλω έναν αριθμό. Και τώρα λίγο ένα σχολιάκι να κάνουμε εδώ, ότι όταν θα κάνω step into σε μια συνάρτηση, όπως εδώ, μπαίνουμε στη συνάρτηση, αμέσως μετά μπορώ να κάνω το step out από τη συνάρτηση και να βγω από τη συνάρτηση και να έχει τελειώσει. Φαντάζομαι ότι είχες μια μεγάλη συνάρτηση, είδες διόρθωσες κάτι, είδες ότι κάτι πάει στραβά, οπότε μπορείς να βγαίνεις από τη συνάρτηση κατευθείαν χωρίς να τρέχουν όλες οι επόμενες εντολές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές όσον αφορά το debugging. Αυτό το οποίο θα κάνω μόνο εδώ θα είναι ότι θα προσθέσω μια άσχετη γραμμή λίγο, γιατί θέλω να σου δείξω κάτι ακόμα. Θα βάλω μια list και αμέσως μετά θα την τυπώσω τη list, θα το κοπανίσω αυτό, θα βάλω ένα breakpoint στο σημείο αυτό εδώ και θα το κάνω πάλι debug. Βάζω κάποιους αριθμούς, το 1, το 4, το 7. Και παρατήρησε λίγο εδώ ότι τώρα στην εμβέλεια που βρισκόμαστε, δηλαδή του προγράμματος, όλες οι μεταβλητές ξέρω τις τιμές τους σε κάθε βήμα και ειδικά αν έχουμε ένα σύνθετο τύπο δεδομένων, μπορούμε να πατήσουμε το βελάκι και μας βγάζει σε κάθε στοιχείο τι τιμή έχει. Και αυτό βεβαίως είναι επίσης εξαιρετικό για να το παρατηρήσουμε. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με το μηχανισμό debugging το οποίο μας προσφέρει το PyCharm είναι εξαιρετικός, είναι ένα από τους καλύτερους μηχανισμούς που έχω δει τουλάχιστον και νομίζω είναι και κοινή ομολογία. Και βεβαίως αυτό θα είναι ένα σταθερό εργαλείο σου όταν πηγαίνεις και γράφεις ένα πρόγραμμα και για κάποιο λόγο δεν σου δουλεύει. Και με αυτό τώρα το μέρος κλείσαμε έτσι, και ό,τι έχουμε να πούμε σχετικά με το debugging. Ωραία. Μάθαμε πώς να βάζουμε καμία εκτύπωση άμα έκανα απλό λαθάκι έτσι να το παρατηρήσουμε. Μάθαμε πώς να ψάχνουμε στο ίντερνετ και είδαμε τώρα και το πιο ισχυρό εργαλείο από όλα, το οποίο είναι ο μηχανισμός debugging, το οποίο προσφέρει το περιβάλλον του προγραμματισμού.